3.183 ιδιώτες φύλακες υπάρχουν στην Κύπρο, όταν η επίσημη αστυνομία δεν ξεπερνά τους 5.000. Ο Α ανοίγει το φάκελο της ιδιωτικής φύλαξης, ενός κλάδου που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στο κλίμα γενικής ανασφάλειας λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας. Ο τομέας των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας συμβάλλει στην πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Γι' αυτό και υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία της αστυνομίας τόσο με τα ιδιωτικά γραφεία όσο και με τους ιδιώτες φύλακες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας της αστυνομίας, σήμερα λειτουργούν 164 ιδιωτικά γραφεία παροχής ασφάλειας και σε αυτά υπηρετούν 2.286 φύλακες, ενώ άλλοι 897 εργάζονται από μόνοι τους. Επίσης, έχουν απορριφθεί 27 αιτήσεις για να λειτουργήσουν ιδιωτικά γραφεία ασφάλειας και άλλες 149 αιτήσεις για φύλακες και 90 για ιδιώτες φύλακες. Τους φύλακες και τους ιδιώτες φύλακες τους συναντάμε πολλές φορές στη φύλαξη δημόσιων υπηρεσιών, σε δημόσια κτίρια, σε τράπεζες, αλλά χρησιμοποιούνται στη φύλαξη ιδιωτικών κτιρίων, σε νυχτερινά κέντρα, σε συναυλίες, ακόμα και στους γάμους για τη φύλαξη για τα φακελάκια. Ο ιδιωτικός φρουρός, λένε όσοι ασχολούνται, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Έχετε τα ευχάριστα του το επάγγελμα, αλλά δυστυχώς πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για οποιονδήποτε περιστατικό, να είσαι πάνω απ' όλα καλός ψυχολόγος, διότι οπωσδήποτε το επάγγελμα μας, η δουλειά μας βασικά, είναι να αποτρέψουμε το κακό και όχι να το δημιουργήσουμε. Σαν φύλακας σε σχολεία που ήμουν, έτυχε ένα περιστατικό με κάποιους οι οποίοι φώναζαν, οχλαγωγούσαν, δημιουργούσαν προβλήματα και με την υπομονή μου και τη σύνδεσή μου προσπάθησα να τους συνεφέρω για αποφυγή οποιοδήποτε ατυχημάτων ή ζημιών στο σχολείο. Έχουν εκπαιδευτεί και έχουν δώσει επιτυχώς εξετάσεις στην αστυνομία 6.383 φύλακες. Αλλά και μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος γίνονται συνεχείς έλεγχοι. 8.416 σε γραφεία και 8.536 σε ιδιώτες φύλακες τα τελευταία 4 χρόνια, από τους οποίους προέκυψαν 247 καταγγελίες. Στο κάθε μαγαζί είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι όπου έχουν την ασφάλεια. Σε εμάς είναι πιο στενοί συνεργάτες, γιατί απλά φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία της βραδιάς. Το 2016, με εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας και έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μειώθηκε τα τέλη λειτουργίας γραφείων παροχής ασφάλειας. Από 2.000 έγιναν 1.500 ευρώ και για ανανέωση από 2.000 σε 1.000 ευρώ.